σύμβουλοι από το τέταρτο διαμέρισμα με μια οικη συσπήρωση. Αγαθαγγέλου Νίκος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, πρώην πρόεδρος της ΑΕΦΑ ΕΛΕ Θεσσαλονίκη. Αλατζά Παναγιώτα, νοσηλεύτρια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Ιπποκρατίου. Δάσκιου Δέσποινα, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρόεδρος της ΑΕΦΑ ΕΛΕ Θεσσαλονίκη. Γιάννης Κουρμούλης, διοικητικός υπάλληλος του ΑΠΙΦΙΚΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Διοικητικών Υπαλλήλων ΑΠΙΦΙΚΑ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, μέλος της Γραμματείας Θεσσαλονίκης του ΠΑΜΕ. Μαμάτας Λευτέρης, επίκουρος καθηγητής στο κλίμα εφαρμοσμένης πληροφορικής του ΠΑΜΑ, μέλος Διοικητικής Επιτροπής της ΦΟΙΣΕΠ. Μωυσίδου Σοφία, λογίστρια, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Νατσμέ Νίκος, εργαζόμενος σε εταιρεία ανακύκλωσης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Τουλής Κώστας, άνεργος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Γονέων. Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι από το τέταρτο διαμέρισμα με τη λαϊκή συσπήρωση. Αβραμίδης Νίκος, βιολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων τέταρτου διαμερίσματος. Αμαξόπουλος Στρασίβουλος, συνταξιούχος, πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, σύμβουλος τέταρτης δημοτικής κοινότητας. Ασιανίδου Δέσποινα, ιδιωτική υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών Τούμπας. Γαϊτανίδου Ελευθερία, καθαρίστρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών και Φυλάκων. Γεωργακούδης Οδυσσέας, ιδιωτικός υπάλληλος. Εμμανουηλίδου Κωνσταντίνα, εφοριακός, μέλος του Σωματείου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής Κυρκής. Θεοδωράκης Παναγιώτης, συνταξιούχος, πρόεδρος του Παναρχήματος Περαέρα Κούπα. Κοσμάς Σπύρος, υπάλληλος στο Υπουργείο Μακεδονία Κράτη, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Υπουργείου. Κουκούλας Κώστας, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ΣΕΤΕΠΕ. Κοφίδου Πόπη, συνταξιούχος, εργαζόμενος Μπάμπας Λάζαρος, εργαζόμενος στο Μετρό. Μπαυκοπούλου Πηγή, άνεργη. Οικονόμου Κλέον, μηχανολόγος μηχανικός. Παπαγεωργίου Εύα, θεατρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πασάς Παναγιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας. Σαρής Πάρης, εργαζόμενος σε φαρμακευτική εταιρεία, πρόεδρος του Συνδικάτου Φαρμάκων Καλλιτικών. Σταμούλης Δημήτρης, φυσικοθεραπευτής, ελεύθερος επαγγελματίας. Σταρδέλης Γιάννης, συνταξιούχος. Στρατής Βάμπης, τυπογράφος, ελεύθερος επαγγελματίας. Τσιμπής Γιάννης, συνταξιούχος, καθηγητής στο ΦΑΜ. Τσιτσούλης Απόστολος, σκηνοθέτης στην ΕΡΤΡΙΑ. Φραντζέσκος Χρυσόστομος, μουσικός, καθηγητής του ΦΑΡΑ, γραμματέας Έλληνων Συμβονέων Τετάρτου Διαμερίσματος. Υποψήφιοι διαμερισματικοί σύμβουλοι του Τετάρτου Διαμερίσματος.
Αιμπέρτη Βάσο, ιδιοκτήτη αυτοκινητήρου Σεραβιωτών. Γεωργόπουλος Νίκος, υδραυλικός ελεύθερος επαγγελματίας. Ευσταθιάδου Στέλλα, συνταξιούχος. Μαχτσίρα Αθηνά, συνταξιούχος. Παπαδοπούλου Σουλτάνα, υπάλληλος ΟΤΑ. Τζιφρή Γλίκα, χημικός, πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Κούπα. Στρατής Τάσος, τυπογράφος ελεύθερος επαγγελματίας. Χρανιώτης Γιώργος, φιλόλογος εκπαιδευτικός. Τσολάκη Μαρία, φυσικός υπάλληλος ΣΕΚΟ. Μαλάκοβλου Μιχάλης, άνεργος. Παπαδόπουλος Μίμης, δάσκαλος στο 105ο Δημοτικό Σχολείο και μέλος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Παναγιώτου Βαγγέλης, από Αυτοαπασχολούμενο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκδήλωση. Δίνουμε τη μάχη για ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, σε όλες τις κάλπες.